Κύριε Συντυχάκη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Ντούσκα και εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά, θα πρέπει να διακόψουμε έτσι το όμορφο κομμάτι που είχαμε. Μετέφερα μια άσχημη είδηση, αλλά πραγματικά κύριε Συντυχάκη, μιας και τελευταία μου κουβέντα ήταν για την αυτοκτονία του 50χρονου στην Κρήτη, αρχίζουν και μας ανησυχεί και τα εγκλήματα που γίνονται πλέον σε καθημερινή φάση, αλλά και οι αυτοκτονικές τάσεις που έχουν να κάνουν και με την πανδημία και με την οικονομική ανέχεια. Ναι, είναι γεγονός και οι αυτοκτονίες και όλα όσα συμβαίνουν και παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα μιας βαρβαρότητας στην οποία ζει ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν βέβαια ευάλωτοι άνθρωποι που αντί να τους οδηγήσει σε ένα θυμό, σε ένα ξέσπασμα, να το πω έτσι, απαιτώντας, διεκδικώντας μέσα στα πλαίσια ενός συλλογικού οργανωμένου αγώνα, καταφεύγουν σε τέτοιες λύσεις που προφανώς δεν αποτελούν λύση στην λύση των προβλημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες. Και οι αιτίες βρίσκονται, αυτό που είπατε κι εσείς, το βιώσαμε στην δεκαετή οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας, στη δεκαετή καπιταλιστική κρίση, όπου κλήθηκε ο λαός να πληρώσει τα σπασμένα αυτού του συστήματος, των επιχειρηματικών ομίλων, του μεγάλου κεφαλαίου που λέμε εμείς, που οδήγησε τα πράγματα εκεί που το οδήγησε, φτωχοποιώντας τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η οικονομική καπιταλιστική κρίση βιώνουμε και σήμερα. Μπορεί να έχουμε την πανδημία εδώ και 2 χρόνια, αλλά θα έλεγα ότι η πανδημία λειτουργήσε περισσότερο ως επιταχυντής της νέας αυτής οικονομικής κρίσης, η οποία δεν περιορίζεται στα στενά όρια της χώρας μας. Είναι μια παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση. Βλέπετε πόσες αντιφάσεις έχει αυτό το σύστημα και πόσο γρήγορα μπορεί από μια ανάκαμψη ανεμική όπως ζήσαμε μετά τη δεκαετή κρίση, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα ξαναπέφτει πάλι σε νέα κρίση, που πάλι καλείται καλούνται τα εργατικά λαϊκά στρώματα να πληρώσουν το μάρμαρο αυτής της νέας κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν, και φυσικά και η πανδημία που συνέτεινε στο κλείσιμο, στα πολλά lockdown, στους περιορισμούς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Συντυχάκη, και το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση, και απευθύνομαι στο ελληνικό κοινοβούλιο και όχι μόνο στην κυβέρνηση, για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό και να μπορεί ο κόσμος να ζήσει χωρίς πλέον αυτά τα βάρη στην πλάτη του. Οι Έλληνες έχουν σχεδόν 13 χρόνια να έχουν μια κανονική ζωή. Δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Επιτρέψτε μου να πω, είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Συνειδητή πολιτική επιλογή, διότι για να μπορέσει να διασωθεί το σύστημα, για να μπορούν να σώσουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι, προφανώς θα πρέπει να πάρουν μέτρα που θα διάζουν, να το πω έτσι, το καλάθι της οικοκυράς, να μειώνουν μισθούς, να μειώνουν συντάξεις, να δείτε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, που και αυτός είναι ένας αντιλαϊκός, ταξικός προϋπολογισμός, και μάλιστα βλέποντας, παρατηρώντας τις κοινωνικές δαπάνες να μειώνονται ακόμα περισσότερο, να μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία σε συνθήκες πανδημίας και μάλιστα έξαρσης, κατά 140-150 εκατομμύρια ευρώ ως συνέχεια της περσινής μείωσης κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, μείωση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μείωση του ποσοστού που πάει για τις συντάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα λάθος, δεν πρόκειται για ένα κακό υπουργό απλάς ή μια απλά κακή κυβέρνηση, που προφανώς είναι κακή κυβέρνηση, αλλά ευθύνες έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα, τα αστικά πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο διαχρονικά, έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, και το ΠΑΣΟΚ, το κοινάλ σήμερα ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που διακυβέρνησε τον τόπο, και όσο και αν θέλει να εξαγνιστεί στην πολυπίθρα μιας τάχατες εσωκομματικής διαδικασίας, δεν μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, να απαλλαγούν από το γεγονός ότι υπηρετούν αυτή την βαρβαρότητα του συστήματος σήμερα. Σε αντίθεση βέβαια με το ΚΚΕ, που υπηρετεί κάτι διαφορετικό. Εμείς το λέμε καθαρά, υπηρετούμε ένα άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
που όμως αυτό απαιτεί ο λαός να πάρει μια μεγάλη απόφαση να τους απορρίψει όλους αυτούς, να απορρίψει τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος και να κάνει μια επιλογή ενός νέου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Εμείς λέμε ότι είναι ο σοσιαλισμός, και όπου πραγματικά εκεί μπορεί ο εργαζόμενος άνθρωπος αυτό που παράγει, τον πλούτο που παράγει, να μπορεί να το επιστρέφει πίσω και να το επιστρέφει με τη μορφή του μισθού, της σύνταξης, να έχει ένα σπίτι να μπορεί να ζήσει, να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να μπορεί να σπουδάζει στο παιδί, να μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Πάρτε για παράδειγμα τώρα με το θέμα της πανδημίας και των νοσοκομείων. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα αυξάνονται, οι θάνατοι αυξάνονται, οι διασωληνωμένοι, γίνεται ένας χαμός, ο κόσμος δεν εμβολιάζεται, φοβάται να εμβολιαστεί. Και σε αυτό φαντάζομαι ότι δεν έχετε αντίρρηση ότι θα πρέπει να υπάρξει έτσι τουλάχιστον μια κοινή γραμμή από τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να πείσετε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Θεωρείτε... Για το θέμα του εμβολιασμού θεωρούμε αυτονόητο ότι η επιστήμη σου λέει πήγαινε, κάνει το εμβόλιο να προστατευτείς κτλ. Αλλά δεν μπορεί ο εμβολιασμός από μόνο του, από μόνος του, να αποτελέσει τη λύση στο πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπετε... Υποτίθεται ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, έτσι, αυτό θα προκαλέσει και την ανοσία. Προσέξτε όμως την αντίφαση. Ενώ έχεις τους υγειονομικούς φορείς, σωματεία, συνδικάτα, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και να απαιτούν στελεχώστε το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί να βλέπουμε στελέχωση, βλέπουμε τραγική υποστελέχωση, δηλαδή πάμε προς τα πίσω. Εδώ αποδεικνύεται ότι ένα στους 6 εμβολιασμένους δεν έχει την απαιτούμενη εντατική φροντίδα, δηλαδή δεν είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και έχεις την κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια τέτοια νοσηλεία, δηλαδή ένας που διασωληνωμένος που δεν είναι όμως στη ΜΕΘ, δεν επηρεάζει λέει, την πορεία της υγείας του. Μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παραμένουν για παράδειγμα μέσα σε ένα χρόνο μόνο 10.000 εμβολιασμένοι, υπερήλικες, που ανεμβολίαστοι μάλλον, είναι 10.000 που περιμένουν την κατοίκον νοσηλεία, δηλαδή να πάει το δημόσιο σύστημα υγείας να τους κάνει το εμβόλιο στο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης αυτό που κάνει. Πάντως κύριε Συντιχάκη, το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ έπιασε τόπο. Κάποιοι θορυβήθηκαν και πήγανε κλείσανε ραντεβού για το εμβόλιο. Κοιτάξτε, η επιλογή είναι ή θα τρομοκρατήσεις ή θα το επιβάλλεις δια της βίας, που προφανώς θα έχει τα πρόσκαιρα αποτελέσματα, ή θα προσπαθήσεις πρώτον να στελεχώσεις το δημόσιο σύστημα υγείας με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται, δηλαδή νοσηλευτικό, ιατρικό, άλλο προσωπικό, να αυξήσεις τις μονάδες εντατικής θεραπείας, όχι 1.200, 3.500 εντατικές θεραπείες τουλάχιστον χρειάζεται η χώρα μας. Να επιτάξεις το ιδιωτικό σύστημα υγείας, να επιτάξεις τις ιδιωτικές κλινικές και τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρεις μέτρα πρόληψης, ενημέρωσης, εξονυχιστικής ενημέρωσης του πληθυσμού για την αναγκαιότητα να πάει να εμβολιαστεί, να έχεις δομές που θα προτρέψει ο πολίτης, όπου θα του πάρει το ιστορικό ο γιατρός, θα δει εάν έχει άλλα υποκείμενα νοσήματα, όπως και μετά τον εμβολιασμό, σημαίνει ότι οι δημόσιες δομές υγείας θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την πορεία των εμβολιασμένων. Που μπορεί πιθανά να έχουμε κάποια. Υπήρχε χρόνος για όλα αυτά και δεν γίνανε, κύριε Συντιχάκη. Γιατί μας ευνηδίασε και η πανδημία και η υγειονομική κρίση. Πιστεύανε, φαντάζομαι, εκτιμήσαν ότι θα ξεπεραστεί πιο γρήγορα. Προέκυψαν οι μεταλλάξεις στη συνέχεια και το ένα έφερε το άλλο. Ωστόσο. Καταρχήν, έχουμε 2 χρόνια πανδημία. Είναι 2 χρόνια πανδημία. Και φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά ακόμα. Δόθηκε η ευκαιρία στην κυβέρνηση να το κάνει, αλλά σφύριζε αδιάφορα και σφύριζε κοφαντικά αδιάφορα απέναντι στις εκκλήσεις των υγειονομικών φορέων. Ακόμα και στα σχολεία, εγώ θα σας πω, που γίνεται ο χαμός, επιτρέψτε μου μια λαϊκή έκφραση, ο χαμός από κρούσματα. Όταν λέγαμε μειώσε τον αριθμό ανατάξει στα 15 παιδιά, ερχόταν υπουργικές αποφάσεις εκτάκτως που έλεγαν ότι δεν κολλάει σε τμήματα 25 και 27, άρα ανεβάστε τον αριθμό ανατμήμα.
Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή. Γιατί η κυβέρνηση έχει το μυαλό της αλλού. Πού να προχωρήσει στη σύσταση του νέου ΕΣΥ, του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που πρόκειται ένα εθνικό σύστημα υγείας με απεμπλοκή του κρατικού προϋπολογισμού από τη χρηματοδότηση για την υγεία, που σημαίνει ότι πλέον θα μιλάμε για αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες υγείας, που αυτό θα κάνει όνειρο θερινής νυχτός να μπορεί ο πολίτης, ο εργαζόμενος, να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Αυτή λοιπόν πρόκειται για μια ταξική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης που ακολουθεί. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος για τους εργαζόμενους. Καμία αναμονή, καμία αυταπάτη θα χειροτερέψει η κατάσταση με αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται. Και από αυτή την άποψη σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσει ανάστημα ο λαός, και γι' αυτό άλλωστε κάνει και κάλεσμα συμπόρευσης στο ΚΚΕ. Είμαστε εδώ, η φωνή είναι δυνατή και ισχυρή, και καλούμε το λαό να συμπορευτεί σε ένα κομμάτι σύγκρουσης, ανατροπής αυτής της πολιτικής, για να μπορέσουμε να δούμε τις μέρες. Κύριε Συντυχάκη, κλείνοντας, τα ισοκομματικές εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής σας ακουμπάνε? Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον μια ισοκομματική διαδικασία στα πολιτικά κόμματα. Προφανώς και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, ξαναζεσταμένη σούπα. Γιατί αυτό που επιχειρείται σήμερα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, να εξαγνιστεί στην κολυμπήθρα μιας τάχατες δημοκρατικής εσωκομματικής διαδικασίας, που όμως στην πραγματικότητα το ΠΑΣΟΚ έρχεται να παίξει σε αυτό που λέμε στην αναμόρφωση, ανασύσταση γενικά του σοσιαλδημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα, και στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού, μιας διαμάχης με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα κυριαρχήσει, έτσι ώστε συνολικότερα να λειτουργήσει το διπολικό σύστημα, που πολιτικά εκφράζεται από τη μία με τη Νέα Δημοκρατία και από την άλλη ποιος θα κυριαρχήσει, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, που αν θέλετε λειτουργεί ανατροφοδοτικά και ενισχύει συνολικά το πολιτικό σύστημα, εγκλωβίζοντας λαϊκές δυνάμεις. Ο λαός λοιπόν έχει μνήμη, δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου, θυμάται, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ζήσαμε τρία μνημόνια, για να μην πάω πιο πίσω, ζήσαμε συνεχόμενες μειώσεις μισθών και συντάξεων, φτωχοποίηση συνολικά, και οφείλεται σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που σήμερα με δημοκρατικό μανδύα επιχειρούν ξανά να εγκλωβίσουν λαϊκές δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παραμεριστούν με οποιοδήποτε μανδύα είναι, είτε σοσιαλδημοκρατικό, είτε νεοφιλελεύθερο, είτε κοινό, είτε ροζ, είτε οποιοδήποτε άλλος χρωματισμός μπορεί να θέλετε να βάλετε. Εμείς δεν μιλάμε με όρους γεωγραφίας, ούτε με όρους χρωμάτων, μιλάμε με όρους πολιτικής. Ναι. Και για να κλείσουμε, κύριε Συντυχάκη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, πριν αυτές τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, το Κομμουνιστικό Κόμμα στις κάποιες δημοσκοπήσεις έπαιρνε λίγα περισσότερα ποσοστά από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Τώρα αυτές οι εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής μπορεί να πάρουν από εσάς τα ποσοστά που ενδεχομένως σας έδινε αυτοί που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις κάνουν το δικό τους παιχνίδι και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Το παιχνίδι των δημοσκοπήσεων, ξέρετε, πολλές φορές πέφτει έξω. Πέρα από το ότι λειτουργούν... Αυτό λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το ξέρετε ότι συμφωνείτε σε αυτό, κύριε Συντυχάκη. Κοιτάξτε, όταν κάτι είναι αλήθεια, έχει μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να κρυφτεί άλλωστε. Το θέμα είναι ότι όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αξιοποιούν τις δημοσκοπήσεις κάθε φορά, πληρωμένες ή όχι, προκειμένου να τους εξυπηρετήσουν. Το ΚΚΕ δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Προφανώς εμείς δίνουμε τη μάχη μέσα στο λαό, να οργανωθεί, να συσπηρωθεί ο λαός σε μια κατεύθυνση σύγκρουσης με αυτή την πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι το ΚΚΕ με σοβαρότητα και αξιοπιστία έχει μέσα στο λαό τις δυνάμεις, τις δυνατότητες, έτσι ώστε να πορευτεί μαζί του. Και αυτό φυσικά θα εκφραστεί και εκλογικά, οψόμεθα. Όποτε και αν γίνουν, το ΚΚΕ είναι έτοιμο να δώσει αυτή τη μάχη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Συντυχάκη, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.